Πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανα αν ο καιρός κάθε μέρα ήταν τόσο μουντός, τόσο άτονος και τόσο άχρωμος. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα μου κάνεις ένα καφεδάκι? Τι καφεδάκι ετοιμάζω? Ένα δίπλο καπουτσίνο. Τέλεια. Ωραία χρωματιστή μάσκα φοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Δεν με πληρώσατε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ήδη στις ειδήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα έγχρωμα τατουάζ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένα. Δεν σου κάνω πλάκα, όλα τα έγχρωμα τατουάζ. Καλά άκουσες. Δεν είναι παράνομο. 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 Το άσπρο δεν είναι παράνομο. Τον τελευταίο καιρό λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, στα οποία με ρωτάτε τι πραγματικά συμβαίνει με τα χρωματιστά τατουάζ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως καταργούνται? Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα σε άλλη μία τρίλεπτη τρίτη. Καλώς ήρθατε. Οπ, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ορίσατε φίλοι μου, επίσημα πλέον, σε μία καινούρια συναρπαστική και διαφωτιστική, θα πρόσθετα, τρίλεπτη τρίτη. Για όσους βρίσκεστε πρώτη φορά εδώ στην παρέα μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τρίλεπτη τρίτη λοιπόν, η μόνη εκπομπή στο YouTube στα ελληνικά η οποία είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο να δίνει απαντήσεις στις δικές σας πάντα τατουατζίδικες ερωτήσεις. Αναλύουμε τατουατζίδικα θέματα και γενικότερα μιλάμε για ό,τι αφορά τα τατουάζ. Επομένως, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η τεχνική τους και διάφορα τατουατζίδικα θέματα, μην ξεχάσεις εδώ πιο κάτω, subscribe, μεγάλο κουμπί, το πατάς με δύναμη, αν δεν έχεις κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι. Για άλλη μια φορά όμως, να μας κρατά συντροφιά εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Τρίλης Τρίτης, η εταιρεία 126 Hardcore Clothing, η οποία ντύνει τους πιο hardcore χαρακτήρες. Και φυσικά για όλους τους φίλους μας εδώ στην Τρίλεπτη Τρίτη, 10% έκπτωση με τον κωδικό Χρήστος10 στο checkout. Κόκκινο χρωματιστό μπλουζάκι σήμερα από τη 126 Clothing, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το φλέγον ζήτημα, ένα θέμα για το οποίο είμαι σίγουρος κάτι θα έχετε ακούσει στις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Τίτλοι ειδήσεων όπως «Απαγορεύτηκαν τα χρωματιστά τατουάζ στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Σήμερα θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν όμως να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγαμε. Εντάξει, δεν έχουν απαγορευτεί αυτού καθεαυτού τα χρωματιστά τατουάζ στην Ευρώπη. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό όμως που έχει συμβεί είναι πως από τις 4 Ιανουαρίου και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει μια νομοθεσία, μια κοινοτική οδηγία, η οποία απαγορεύει χιλιάδες χημικές ουσίες στο να περιέχονται μέσα στα μπουκαλάκια των χρωμάτων των τατουάζ. Αυτό αφορά μόνο τις χρωστικές οι οποίες εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και πουθενά αλλού στον κόσμο. Γιατί όμως απαγορεύτηκαν? Είναι όντως επικίνδυνα? Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αυτή τη στιγμή πάνω από 54 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέρουν έστω και ένα τατουάζ πάνω τους. Είναι μια τάση η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Τα τατουάζ όμως είναι μια πρακτική η οποία πάει χιλιάδες χρόνια πίσω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο επίσημος φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και την ομοθέτηση των χημικών που βρίσκονται στα τατουάζ, είναι ο ΕΚΑ. Ο φορέας αυτός λοιπόν αποφάσισε να συμπεριλάβει όλα τα cosmetic προϊόντα, αυτά που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ ή στα μόνιμα make-up, κάτω από την κοινοτική οδηγία REACH.
Κάτω από αυτή την οδηγία λοιπόν, πάνω από 4.000 περίπου χημικές ουσίες θα περιοριστούν δραματικά ή θα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα τα οποία προορίζονται για μόνιμο τατουάζ. Στην έκθεσή του ο ΕΚΑ τονίζει πως οι χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στα χρώματα των τατουάζ ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό μας. Ωστόσο υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε δύο μεγάλες έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητους ερευνητές, αν θυμάμαι καλά η μία ήταν το 2006 και η άλλη το 2012, αν δεν απατώμε, τα αποτελέσματα δεν θεωρήθηκαν επαρκή για να κρίνουν αν όντως τα τατουάζ είναι βλαβερά για τον οργανισμό μας. Ωστόσο με τον νέο αυτό αυστηρό κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά βάζει φρένο σε όλες τις επιχειρήσεις κέντρων δερματοστηξίας, πολλές από τις οποίες μπορεί να μην επιβιώσουν. Πόσο μάλλον μετά από δύο διαδοχικά lockdown που ζήσαμε τα τελευταία έτη. Περίμενε όμως, δεν σου είπα τα χειρότερα. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει πουθενά διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά χρώμα ή χρωστική η οποία να είναι κατάλληλη και εντός των πλαισίων της κοινοτικής αυτής οδηγίας REACH. Καμία. Τώρα θα μου πεις, φταίνε οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν αυτά τα χρώματα? Δεν έτρεξαν το θέμα αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να αλλάξουν τις φόρμουλές τους, να πληρούν όλους αυτούς τους νέους κανονισμούς? Σίγουρα φταίνε. Μόνο μία εταιρεία άκουσα τις προάλλες ότι έβγαλε ανακοίνωση πως σύντομα τα προϊόντα της θα είναι διαθέσιμα για την ευρωπαϊκή αγορά. Μέχρι στιγμής όμως, πάπαλα. Hello everybody, this is Lou Rubino from World Famous Tattoo Inc. I just wanted to make a big announcement, personally tell you that we have shipped out our world famous Limitless line. That's our new line that is ETCHA and EU compliant. I want you to check it out. It's really well done. We worked very hard all year. My team has put in endless hard nights and weekends working to get this done for you. We shipped it out actually before Christmas due to flights and everything that's been canceled and logistics going on in this crazy world today. It got delayed, but it's getting there this week. I just got confirmation that this week, by the end of the week, they will have it for sure. Υποθέτω όμως πως και άλλες εταιρείες θα αναπροσαρμόσουν τα προϊόντα τους και σύντομα θα έχουμε REACH compliant χρωστικές στην αγορά της Ευρώπης. Α, περίμενε. Το χειρότερο στο φιλούσα για το τέλος. Από του χρόνου, το 2023 δηλαδή, θα απαγορευθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωτικά το μπλε και το πράσινο χρώμα. Στα τατουάζ φυσικά. Είναι οι λεγόμενες Blue 15 και Green 7 χρωστικές. Αλλά δεν είναι μόνο το μπλε και το πράσινο το οποίο θα καταργηθούν, αλλά και όλα τα παράγωγα χρώματά τους. Είναι το 70% των αποχρώσεων της χρωματικής παλέτας των τατουάζ. Και για να σου δώσω να το καταλάβεις, έτσι να το κάνουμε λίγο πιο αναπαραστατικά το θέμα, αυτά είναι τα χρώματα που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά. Όλες οι αποχρώσεις. Και αυτά είναι τα χρώματα που θα απομείνουν μετά το 2023. Ξέχνα λοιπόν το κόκκινο τριαντάφυλλο με πράσινα φυλλαράκια. Καφέ θα τα κάνεις. Όλοι οι πράσινοι δράκοι θα γίνουν πλέον κόκκινοι και όλα τα watercolor τατουάζ θα μοιάζουν σαν να έχεις πάρει λάσπη και την έχεις πασαλείψει πάνω σου. Ξέρω, συναρπαστικό, ε. Ένα όμως από τα κινήματα τα οποία αντιδρά σε όλη αυτή την κατάσταση είναι το λεγόμενο Save the Pigments, το οποίο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής κοντά στις 200.000 υπογραφές, επίσημες υπογραφές διαμαρτυρίας εντός της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και είναι αρκετά πολύπλοκη η διαδικασία της υπογραφής της συγκεκριμένης αίτησης, θα βάλω ένα link εδώ πιο κάτω να μπορείς να το τσεκάρεις και γιατί όχι, αν έχεις το κουράγιο και το χρόνο, βάλε και εσύ την υπογραφή σου. Προσωπικά όμως δεν είμαι κατά της απαγόρευσης. Θα ήθελα όμως να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένα επιστημονικά δεδομένα και όχι θεωρίες και υποθέσεις όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα οι εταιρείες που ασχολούνται με την παρασκευή των χρωστικών, των χρωμάτων τατουάζ, να δουν το θέμα λίγο πιο σοβαρά. Έτσι ώστε ο πελάτης, αυτός που θα φέρει το τατουάζ πάνω του, να είναι 100% σίγουρος ότι αυτά που μπαίνουν μέσα στον οργανισμό του δεν είναι επικίνδυνα. Από την άλλη όμως, κατανοώ πως είναι σαν να λες όλους αυτούς τους κατασκευαστές των χρωμάτων, φτιάξε ψωμί χωρίς αλεύρι. Δεν γίνεται. Αυτό όμως που δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να κατανοήσω και να καταλάβω είναι πώς επιτρέπεται χημικές ουσίες οι οποίες
ξέρουμε ότι είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό μας να υπάρχουν μέσα στα τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων. Πώς επιτρέπεται να μπουστάρουν με ορμόνες τα ζώα εκ των οποίων το κρέας και το γάλα τους φτάνει καθημερινά στο τραπέζι μας και το δίνουμε και στα μικρά παιδιά μας. Πώς γίνεται να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα τα οποία καίνε μαζούτ και ρυπαίνουν το περιβάλλον και κανείς δεν νοιάζεται για κάτι τέτοιο. Και εμείς εισπνέουμε και αναπνέουμε μολυσμένο αέρα. Πώς επιτρέπεται η καπνοβιομηχανία που υπάρχουν πλέον ακράδαντα στοιχεία τα οποία συνδέουν το κάπνισμα με τον καρκίνο να συνεχίζει να πουλά τα προϊόντα της σε ολόκληρο τον κόσμο απλά με μία μικρή προειδοποίηση πάνω στο κουτί. Είναι τελικά όλη αυτή η νέα κοινοτική οδηγία ένα κυνήγι μαγισσών? Αν δεν βρεθούν ακράδαντα επιστημονικά δεδομένα τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα τατουάζ, οι χρωστικές των τατουάζ είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό μας, επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου για το τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα όπως τα κατανοώ, όπως τα διαβάζω αυτή τη στιγμή που αφορούν το μπαν των χρωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχεις κάποια απορία, άφησέ μου εδώ πέρα πιο κάτω στα σχόλια τη δική σου ερώτηση και θα χαρώ να τη διαβάσω και αν μπορώ να την απαντήσω κιόλας. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή τρίλεπτη τρίτη. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ πάλι στην παρέα μας. Να ευχαριστήσουμε και την 126 Clothing η οποία μας δίνει από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Να είστε όλοι καλά. Με ένα καφέ τριαντάφυλλο θα μπορούσε να γίνει τρέντι. Μας μαύρεσε στην καρδιά, Χριστό. Θα μας φύγουμε.